Πάμε, γεια σου μητέρα, πάμε. Έχει πεθάνει η μαμά μου, αλλά μας βλέπει. Να ζήσει να τη θυμάστε. Όλοι χαζοί μπορούμε λοιπόν. Έχω να πω εγώ ότι από την αρχαία κωμωδία στην Επίδαυρο περνάμε στο σύγχρονο δράμα στο Κύτταρο. Ναι. Δύσκολη μετάβαση. Βοηθάει όμως η χαζομάρα μας. Η χαζομάρα μας, η οποία μέρα με τη μέρα γίνεται και πιο μεγάλη και ανίκητη, γιατί όσο πιο πολύ έξυπνα γίνονται τα κινητά που κρατάμε στα χέρια μας, τόσο πιο ηλίθιοι γινόμαστε εμείς. Μένα μ' αρέσει, ξέρεις, αυτή η αθωότητα, αυτή... Είναι το μόνο που με ξεκουράζει. Δηλαδή τώρα ψάχνουμε να βρω μια παρέα από μπίμπο κοπέλες, να μην συζητάμε, έχω κουραστεί πια από αυτές τις σοβαρές αναλύσεις που είναι στην καθημερινότητα, που βγάζουν τελικά την ανάλυση μια μιζέρια. Και θέλω λίγο να ξεχαστούμε με τα αρχέγωνα. Sex, drugs και rock and troll. Τρολάρουμε, μαστουρωνόμαστε έτσι κι αλλιώς από τα διάφορα. Τώρα και η αριστερή μας κυβέρνηση θα τα κάνει και νόμιμα. Με ένα χαπάκι θα πηγαίνεις και μια συνταγογράφηση από τον γιατρό σου. Πάμε γρήγορα στην επόμενη ερώτηση. Χαζί μπορούμε, το απαντήσαμε. Καμία δουλειά δεν είναι ντροπή εκτός από τον μπάτσο και από τον βουλευτή, όπως λέω και στην παράσταση. Και είμαι θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης. Όπως όλοι. Από ποιον? Κυρίως, ξέρεις, στενοχωριέμαι γιατί υπάρχει μια μονοκρατορία. Δηλαδή, έχουν βγει όλες οι γυναίκες και καταγγέλνουν και δεν παίρνουμε στα αγοράκια. Εμείς στα αγοράκια, κυρίως από γκέι εργοδότες, έχουμε τραβήξει και τα πάνδυνα. Ας πούμε, εγώ στην ερώτητά μου τα ξεκίνησα αυτή τη δουλειά. Θέλω να απάντησα σε μια αγγελία να παίξω τον Άγγελο στη θυσία του Αβραάμ, ας πούμε. Έτσι μπήκα στον χώρο και μετά μπήκα σε ένα μπουλούκι. Όπου εκεί ήμουν καθημερινά θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης. Παραγωγός και σκηνοθέτης και πρωταγωνιστής. Με στρίμωχνε στα καμαρίνια και εγώ ήθελα τη δουλειά. Δεν μπορούσα, μ' άρεσε γιατί πρώτο έμενα σε αυτή τη δουλειά. Και ξεκίνησα παρενόχληση, η οποία κορυφώθηκε και στη συνέχεια μετά και από γυραιότερες κυρίες και από θρησκευτικούς λειτουργούς. Στο Άγιο Όρος σπούδασα στη Θεσσαλονίκη συνομική και πήγαινα στο Όρος, όπου στη Μονή Ιβύρων κανονικά σχεδόν με βιάσανε. Και όλο αυτό με έχει σημαδέψει. Και πρέπει να σου πω ότι και το λέω πρώτη φορά αυτό. Πρέπει να το πω και στη γυναίκα μου να θυμηθώ, δεν του τα έχω πει. Δεν του τα έχω πει όλα. Όταν ήμουνα στην 5η Δημοτικού, δηλαδή πόσο είναι, παιδάκι, 9, 10, έπαιζα με κάποιου φίλου. Ήμουνα με αγοράκι, έτσι λεπτό, και ήταν καλοκαίρι, είμαστε γυμνά κτλ. Και με ρωτήθηκε η αδερφή των φίλων μου, των δύο παιδιών που παίζαμε. Η οποία όμω ήταν πολύ άσχημη στο πρόσωπο, μεγαλύτερη 3 χρόνια. Πολύ άσχημη, πάρα πολύ ωραίο σώμα. Νταρντάνα, πολύ ψηλή κτλ. Η οποία μου έκανε τέτοιο bullying, δηλαδή αυτό το πράγμα έχει σημαδέψει και τώρα καταλαβαίνω πολλά πράγματα για μένα. Δεν το θυμήθηκα. Ευτυχώς το θυμήθηκα. Με έπαιρνε από το ποδήλατο, με σταμάταγε στον δρόμο, με πέταγε κάτω. Εγώ δεν ήθελα με τίποτα, γιατί ήμουν ένα μικρό παιδάκι και ήταν και σαν μεγάλη γυναίκα. Τέλος πάντων όμως τα κατάφερε και τα κάναμε τα πάντα. Εκεί ξεκίνησα, δηλαδή εκεί κάναμε όλα τα. Αυτό με έχει σημαδέψει πάρα πολύ βαριά. Η ανδρομάχη λέγομαι. Δεν ξέρω τώρα πρέπει να. Δεν ξέρω αν ζει, πρέπει να ζει. Και αυτό με έχει σημαδέψει πολύ στη ζωή μου. Συνεπώς έχουμε την πρώτη καταγγελία εδώ από τον Τζίμι τον Πανούση. Ναι. Για μετά τον Σπέισι και τον άλλον, τη Βάνα Μπάρμπα και τα λοιπά. Και εγώ, δηλαδή ποιος ξέρει πώς θα ήταν η διεθνή μου καριέρα τώρα, αν δεν είχα δεχτεί αυτό το bullying. Αυτό το πράγμα σε βοηθάει να δεις τα ωριά σου. Νομίζω ότι εσείς οι γυναίκες το καταλαβαίνετε καλύτερα, αλλά επειδή και εγώ έχω μια πολύ έντονη θηλυκή πλευρά, χωρίς να είμαι γκέι, γιατί. Δηλαδή, είμαι ομοφυλόφιλος που έγινε λεσβία, οπότε μου αρέσουν οι γυναίκες, είναι λίγο περίπλοκο. Παρ' όλα αυτά, δεν πιστεύω ότι το θέμα της ομοφυλοφιλίας είναι κοινωνικό θέμα. Δεν είναι καθόλου κοινωνικό θέμα. Ο καθένας μπορεί να κάνει το γουστάρι με τον ποπό του και με το πουλί του και δεν πρέπει να πάρει την έγκριση. Αυτό με τρελαίνει. Με τρελαίνει οι άνθρωποι που έχουν αμφισβητήσει το σώμα τους, τη σεξουαλικότητά τους. Άλλοι κόβουν και το πουλί τους και κάνουν τέτοια επανάσταση και θέλουν την έγκριση του μπάτσου, του υπουργού. Και του παπά, να τους βάλει, να τους παντρέψει. Τα μικροαστιλίκια αυτά, αυτά τα συχαίνομαι. Δεν έχουν καμία σχέση. Ένας άνθρωπος που κάνει αυτή τη στροφή στη ζωή του πρέπει να είναι επαναστάτης από τη φύση του. Και είναι. Θυμάμαι παλιά εγώ που συμμετείχα στο ΑΚΟΕ, τότε που ήταν κυρίως τρανς. Ο Ταχτσής ερχόταν, γιατί ερχόντουσαν διάφορα, δεν τον γνώρισαν. Ήταν πιο καθαρό το κίνημα. Τότε έγραψα και το τραγούδι σε μια μετά από την παράθεση με την Πάολα. Έγραψε το τραγούδι. Ένα τραγούδι για το χειμώνα που αναφέρεται σε αυτό το θέμα, το 80.
Το κίνημα υπήρχε τότε σε όλες τις εκφάνσεις, σε όλες τις μορφές. Τώρα τα πράγματα είναι πεσμένα. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να σηκωθούν. Πριν επανέλθω εγώ λοιπόν σε όλα αυτά, σχετικά νομοσχέδια, αλλαγής φύλου και όλα αυτά, θέλω να σταθώ λίγο ακόμα στην παράσταση και να ρωτήσω. Είμαστε χαζοί και τι μπορούμε και τι δεν μπορούμε τελικά? Νομίζω ότι είμαστε υπερβολικά χαζοί. Αν δεν το λέω για κακό, μην ξεχνάς ότι ένας από τους μεγάλους πνευματικούς ηγέτες του πλανήτη είναι ο Βούδας, ο οποίος ήταν ηλίθιος. Δηλαδή η ηλιθιότητα με την διάνοια, την ευφυΐα, είναι μια πολύ λεπτή γραμμή που τα χωρίζει. Δεν το θεωρώ καλό. Ίσα-ίσα θα ήθελα κι εγώ να είμαι πιο χαζός. Ξέρεις, το λέω και στο πρόγραμμα, μακάρι. Όχι, δεν το λέω έτσι, το λέω αλλιώς. Λέω, ήρθε ο καιρός που έσονται πρώτοι και ίγκυ και γάρι η βασιλεία των ουραγών. Δηλαδή οι τελευταίοι, είναι, αυτό ζούμε τώρα. Δηλαδή, απασχολούν τη ζωή μας πρόσωπα που δεν θα τα έχεις, ας πούμε, πού να σου πω. Όχι, δεν τη σημασία θα τους άδεινες. Όχι, δηλαδή ο Καμένος, ο Τσίπρας, ο Παπάς, όλα κάτι άτομα τα οποία, ας πούμε, είναι πολύ χαμηλό επίπεδο. Δηλαδή, αυτό με στενοχωρεί περισσότερο από όλα. Δηλαδή, μας απασχολούν άνθρωποι και μας απασχολούν με το ζόρι. Δηλαδή, καθημερινά που ανοίξει τηλεόραση, ανοίξει εφημερίδα, ανοίξει ένα περιοδικό, θα δεις αυτά τα γελία άτομα, τα οποία είναι και χαμηλού μορφωτικού επίπεδου. Δηλαδή, τα αγγλικά αυτά που λέει ο Τσίπρας. In Greece now we eat, already eat, have eaten the camel and now there is only the queue. Δηλαδή, αυτό το πράγμα δεν είναι αστείο. Παρόλο που το λέω ως αστείο και στην παράσταση, δεν είναι αστείο. Όταν έχει το θράσος ένας αγράμματος άνθρωπος, που λέει αυτές τις αρλούμπες στα αγγλικά και εκθέτει ένα ολόκληρο λαό, ανεξάρτητα αν τον έχει ψηφίσει ή όχι. Εμένα αυτή τη στιγμή αυτός είναι πρωθυπουργός της χώρας που βγαίνει έξω και με εκθέτει. Είχαμε αυτή τη συνάντηση του Ντόναλντ, του Αμερικάνου και του Γκούφι, του δικού μας εδώ. Είναι επικίνδυνο άτομο, δεν είναι αστείο. Είναι επικίνδυνο άτομο που έχει το θράσος να μιλάει αγγλικά, ενώ δεν ξέρει. Να βγω εγώ να μιλάω τώρα κοκολέζικα, ισπανικά. Δηλαδή, ο τύπος αυτός είναι ικανός για όλα. Τη στιγμή που δεν ξέρει και τα μιλάει και μας εκθέτει και δεν καταλαβαίνει τι του λένε και τον ρωτάνε και τι απαντάει, είναι ικανός να κάνει και πόλεμο, να μας μπλέξει άσχημα. Είναι επικίνδυνο άτομο. Έχει βγάλει το παιδί του Ερνέστο, το Θεό σας. Και το άλλο φιβοπαυλή. Δηλαδή, δεν θα δεχθεί μπούλινγκ το παιδάκι αυτό. Δεν σας λέω, άμα κάνεις παιδί. Και εκεί φαίνεται ο χαρακτήρας του ανθρώπου. Είναι ένα άτομο χίλιες φορές τα τζάκια. Χίλιες φορές τα τζάνκια. Τα πολιτικά τζάνκια, χίλιες φορές, ας πούμε, από αυτούς τους που έχουν τέτοια δίψα για την καρέκλα, έχουν γατζωθεί απάνω, που είναι ικανοί να κάνουν τα πάντα, να κάτσουν έστω και μια μέρα παραπάνω. Αυτό είναι τραγικό και επικίνδυνο και θα το ζήσουμε. Θα ζήσουμε άσχημα πράγματα. Νομίζω ότι έχετε haters για όλα αυτά που λέτε στο πρόγραμμα και εκτός προγράμματος. Νομίζω. Ναι, όλοι οι άνθρωποι έχουμε, όταν μιλάς με έναν τρόπο που μιλάω γιατί γεννήθηκα έτσι, γιατί μου λέει και η κόρη μου, μπα, γιατί συνέχεια ασχολείσαι με το πουλί, με τα δία, με αυτά και τέτοια, γιατί λέω, εγώ από μικρός έχω αυτό το ιδίωμα. Βλέπω το χέρι, το βυζί και το μουνί το ίδιο, δηλαδή δεν βρίσκω μια διαφορά. Γι' αυτό κυκλοφορώ γυμνός στο σπίτι, μου αρέσει, δεν βλέπω. Δεν φορτίζω κάπως το. Χάνει και τη χειδαιότητά του. Το έλεγα και στον Αριστοφάνη τώρα που δίνω τη θεωρία, τη τέχνη, ας πούμε. Τι λέω, στόπα, ας πούμε. Γιατί το ημίγυμνο είναι χειδαιότερο του γυμνού. Δηλαδή το γυμνό είναι. Το κάτω-κάτω του γυμνού το έχει φτιάξει αυτοί που πιστεύουν, το έχει φτιάξει ο Θεός. Το πουλί δεν το φτιάξει ο Σατανάς, ούτε τα βυζιά τα φτιάξει ο Βενζεβούλης. Όλα τα έχει φτιάξει ο Θεούλης. Γιατί έχει κάνει ρήμα Θεούλης με Βενζεβούλης, είναι τυχαίο. Το παρατήρησα. Έρχομαι λοιπόν λίγο στην επίδαυρο. Τώρα που έχετε αποστασιοποιηθεί, έχει τελειώσει όλο αυτό. Τι γεύση σας άφησε η πρώτη σας εμφάνιση στο αρχαίο θέατρο της Επίδαυρου? Εντάξει, είναι. Πρέπει να πω ότι στην αρχή μου φαινόταν βλακίες αυτά περί της μαγείας Επιδαύρου και όλα αυτά. Και έλεγα και συνεχίζω να το λέω ότι μια παράσταση όταν είναι καλή, όπου και να παίξει, το ξέρω το Γάλλιο να παίξει και οπουδήποτε να παίξει, αν είναι να κερδίσει και να γίνει αυτή η μέθεξη και με το κοινό και να βγει κάτι καλό, θα βγει. Παρόλα αυτά, στην πρόβα Τζενεράλη, έκανα μια εβδομάδα πρόβες στην Επίδαυρο. Στην πρόβα Τζενεράλη που παίξαμε όλο το έργο χωρίς θεατές απέναντι στα βράχια,
Εκεί έφαγα μια σφαλιάρα μεταφυσική, πρέπει να πω. Δηλαδή, μπίσταγε ο λόγος απέναντι και ερχόταν 3.000 χρόνια ένα πράγμα πολύ φορτωμένο και πολύ το αισθάνθηκα. Βέβαια, αυτή η μαγεία της Επιδαύρου, όπως όλοι οι παλαιότεροι, τώρα δεν υπήρχε. Με αυτή η μαγεία την έχει απορροφήσει ο Νταλάρας. Γιατί έκανε μια τραγωδία του Κιμούλη και έκανε το χορό μόνος του. Δηλαδή, πού να αντέξει και η Επίδαυρος, όσο και μαγεία να έχει, κάποια στιγμή. Πρέπει να προσέχετε όμως, γιατί είναι και τα δικαστήρια. Εντάξει, αυτά είναι μέσα στη δουλειά μας. Οι άλλες συναδέλφες, ας πούμε, οι συνάδελφοι έχουν κουστούμια, έχουν αμπηγιές. Εγώ έχω δικηγόρους. Εντάξει, μέσα στη δουλειά είναι και αυτά. Δεν είναι. Όχι, δεν μπορώ να προσέχω. Δεν μπορώ. Όσο πρέπει να αυτολογηθώ, τόσο μου βγαίνει πείσμα. Είναι μονική. Η σάτυρα είναι μονική. Κολλάει με ένα. Και κυρίως το ίδιο το πρόσωπο προκαλεί, ξέρεις. Όταν δεν έχει χιούμορ ο άλλος και δεν καταλαβαίνει. Γιατί αν δεν έχει χιούμορ, δεν είσαι καλλιτέχνης. Και όταν είσαι δημόσιο πρόσωπο, το βασικό χαρακτηριστικό του δημοσίου προσώπου να δέχεται την κριτική. Τη στιγμή που έχει από τη θέση σου, φύση και θέση, μπορεί να απαντήσει. Δεν είσαι κανένα άσχετο να παίζει να ξεφθυλίσει έναν άνθρωπο άσχετο που δεν έχει να απαντήσει. Ναι, αλλά δεν χρειάζεται να μεσολογούν δικαστήρια και αυτό είναι γελίο. Αυτά πάνε για λόγου φτηνού, φτηνιάρικου, οικονομικού. Μπαίνουν άλλα μέσα. Μπαίνει η τσιγκουνιά, μπαίνει η έλλειψη χιούμορ. Εδώ τώρα παίζαμε στην ειρήνη του Αριστοφάνη, ο πόλεμο. Έδωσα μάχη, ας πούμε, για να βγάλω, όπως είχε μεταφραστεί, το εργαλείο του πολέμου ως μπλέντερ, που ήταν γελίο. Το κατάφερα να το κάνω αποχυμωτή. Δηλαδή, αυτός που βγάζει το χυμό, αυτός που δεν έχει, ο χυμός είναι το χιούμορ. Αυτός που δεν έχει χιούμορ είναι ο πόλεμος. Και νομίζω ότι είναι ο μεγάλος εχθρός είναι ο πολιτικός ορθολογισμός, ειδικά για εμάς, για όλη την ανθρωπότητα, αλλά για εμάς που κάνουμε αυτή τη δουλειά. Αυτή είναι η ζωβαροφάνεια. Πολιτικός ορθολογισμός, ότι πρέπει να λες. Η σάτυρα δεν έχει όρια, λέει για όλους, λέει για τους ανάπηρους. Εγώ θα σατυρίσω το ίδιο, τον ανάπηρο τον έχω ισότιμο. Τον ομοφυλόφιλο τον έχω ισότιμο. Δεν είναι ομοφυλόφιλοι είδος προς εξαφάνιση, ας πούμε, που οι αρκούδες θα τα προστατεύσουν. Δεν έχουν άκρη προστασίας κανένας. Ούτε οι ομοφυλόφιλοι, ούτε οι. Πώς το λένε, οι ανάπηροι, οι μαύροι, οι κίτρινοι. Όλοι στη σάτυρα αντιμετωπίζονται το ίδιο. Δεν έχουμε, είναι αντιρατσιστική η σάτυρα. Και δεν έχει όρια, παραλαμβάνω. Τα όρια τα βάζει το κοινό, μάλλον έχει αυστηρά όρια. Αντίθετα, να το πούμε. Έχει αυστηρά όρια που τα βάζει αποκλειστικά και μόνο το κοινό. Ούτε δικαστήρια, ούτε νοσοκομεία, γιατί αυτά πάνε μαζί. Πώς υποδεχτήκατε, επειδή μου δώσετε μια καλή πάσα, πώς υποδεχτήκατε το σχετικό νομοσχέδιο που ψηφίστηκε για την αλλαγή φύλου από τα 15. Και θέλω και το σχόλιο σας πριν μου πείτε. Και για το νομοσχέδιο που θα έρθει για την ιατρική κάναβη, την παραγωγή και την επεξεργασία της στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι καναβοχώρα, δηλαδή η χώρα του ποτέ, χώρα του ποτέ, του πλησίματος, του μαύρου χρήματος. Κοίτα, έχουμε μια παράδοση μεγάλη στα coffee shops, στο Άμστερνταμ και στα αυτά. Οι πρώτες ποιότητες είναι από τον πύργο, είναι από την Καλαμάτα. Πάλι, ας πούμε, τα δικά μας πράγματα τα παίρνουν εξ' όπως το λάδι μας. Έχουμε το καλύτερο λάδι του κόσμου, το παίρνουν και το τυποποιούν οι Ισπανοί και οι Ιταλοί και το παρουσιάζουν για δικό τους, ας πούμε. Έτσι κάνουμε και με την κάναβη. Επειδή ο Τσίπρας και ο Παπάς, από όσο τους θυμάμαι από το Πανεπιστήμιο, που ήταν πιτσιρίκια τότε με κοντά παντελονάκια και τρέχανε για τον αντιπαγορευτικό, μοιράζανε τότε που κάναμε για το legalize, που λέμε, έτσι να είναι νομιμοποίηση. Τώρα βέβαια. Προσπαθούν ιατρικά και παραμύθια. Τέλος πάντων, δεν το συζητάμε ότι η ιατρική κάναβη πρέπει να είναι ελεύθερη φαρμακευτική, αλλά και. Έχω γράψει ακόμα ένα τραγούδι έτσι, γι' αυτό. Γράψει λέει, τη μικρή Τερέζα, που λέω κάτω η Χούντα, κάτι Χούντα με εναντίον. Αλλά από την άλλη πλευρά, έτσι καμιά σχέση. Δεν είμαι εναντίον όλων των απαγορεύσεων. Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν απαγορεύσεις, ούτε καν η καταστολή. Τσακωνόμαστε και με τη γυναίκα μου γι' αυτό στα θέματα διαπαιδαγώγησης. Νομίζω ότι η καταστολή δεν φέρνει κανένα αποτέλεσμα. Μόνο η αγάπη και. Πώς το λένε, η αντιπαράθεση με λογικά επιχειρήματα. Αυτό όσο απαγορεύει και τις ουσίες τις γιγαντώνεις, δεν υπάρχει χειρότερη εξάρτηση από το τσιγάρο και κυρίως από το αλκοόλ.
Δεν παίζονται αυτά τα δύο συναρκωτικά που έχουν καταστρέψει και καταστρέφουν καθημερινά κόσμο. Τα οποία υποτίθεται είναι νόμιμα. Νομίζω και τα ναρκωτικά όλα πρέπει να είναι νόμιμα. Αλλά είμαι ενάντια στη Φούντα γιατί έχω δει πολλούς φίλους μου να καταστρέφονται από τη Φούντα, όχι από την Πρέζα. Από την Πρέζα, μισό πόντο έχω δει και φίλους που έχουν περάσει τα 70-75 και είναι μια χαρά, ας πούμε, γιατί σου βγάζει το άγχος. Ξέρεις, η ηρωίνη είναι αγχολητικό, τη χροπή το έχει βγάλει, ήταν φάρμακο, κυκλοφούσε ελεύθερο στα φαρμακεία. Η Φούντα ψυχολογικά σου κάνει τέτοια εξάρτηση, ασχολείσαι μόνο με αυτό. Πάει να σε ενδιαφέρει και ακόμα και το σεξ, ακόμα και οι σχέσεις και ασχολείσαι μόνο με αυτό. Και ειδικά στο δικό μας χώρο, όπου η δουλειά μας είναι να φτιάχνουμε πράγματα, όταν είσαι μαστουρωμένος, βλέπω τους μουσικούς, ας πούμε, οι οποίοι νομίζουν ότι παίζουν πάρα πολύ καλά και παίζουν χάλια. Και τα γράφω και τους λέω, παιδιά, ακούστε τα, πώς σας φαίνεται τώρα που σας ξενέρονται, είναι χάλια. Δηλαδή νομίζεις ότι είναι όλα πάρα πολύ καλά. Εγώ το θεωρώ, λέω, κάτω η Φούντα, κάτω η Χούντα, κατουρημένοι χοντροί παπάδες, εντομοκτών αυτοκτονίας, το νέο έπος της Αλβανίας. Είμαι ενάντια στην... Αυτό το τραγούδι, δηλαδή, νομίζω ότι δεν το έγραψε επί τούτου, από μόνο του βγήκε, από αυτά που ζω καθημερινά. Πάνω σε εξώβεργα σπουργεί την ημίρα του ανθρώπου με κολλημένα ποδαράκια, πεταγματάκια επί τόπου. Επίσης, κάτι ακόμα που λέτε και διορθώστε με αν κάνω λάθος στο πρόγραμμα, φέτος στο Κύτταρο, είναι και για τον Παντελή Βούλγαρη και για τη νέα ταινία, για το τελευταίο σημείωμα. Γιατί αυτό, έχετε δει την ταινία? Δεν μπορώ να τη δω. Δεν μπορώ, είναι από τις λίγες ταινίες που βαριέμαι από το τρέιλερ. Δεν περνάει η ώρα, δηλαδή, ξέρεις τι γίνεται. Ο κινηματογράφος είναι μια μαγεία. Κάθε σκηνή που βλέπεις σε αυτού του είδους τα έργα, ακούς στα αυτιά σου το πάμε του σκηνοθέτη. Την ώρα που σηκώνονται, το ακούς. Δηλαδή σου χάνεις όλη τη μαγεία. Τέλος πάντων, δεν μ' αρέσει ο τρόπος που αυτό, δεν μ' αρέσει αυτό το. Σε προηγούμενες ταινίες το Έλληνας θα σκοτώνει Έλληνας, δεν κατάλαβα. Δηλαδή, μα Έλληνας είναι φασίστας για να το σκοτώσουμε. Είναι Έλληνας. Τι είπανε, τι είναι ο Έλληνας. Αυτά τα σοβονιστικά, αυτές οι μαλακίες και αυτά του δεν υπάρχει αριστερά. Αυτοί που κάνανε αυτό που κάνει το τελευταίο σημείο με τον σου Κατζίδη και αυτοί ήταν κομμουνιστές βαρβάτοι. Πεθαίνανε και λένε ζω το ΚΚΕ. Ούτε καν ζει το Ιελλάς. Γιατί ήταν διεθνιστές, ήταν κομμουνιστές. Όπως είμαι και εγώ. Δεν μπορείς να μιλές το έργο ότι είναι κομμουνιστές. Και αυτό και λέω και στο πρόγραμμα ότι περιμένουμε την επόμενη ταινία του Βούλγαρη, όπου θα την κάνει για το ολοκαύτωμα και δεν θα πρωταγωνιστούν Εβραίοι, αλλά θα πρωταγωνιστούν Εσκιμόοι. Δηλαδή, εντάξει. Κομμουνιστές ήταν αυτοί, για το κόμμα το κάνανε, για τον παγκόσμιο κομμουνισμό και δεν το κάνανε, ας πούμε, ήταν πατριώτες Έλληνες. Οι Έλληνες πατριώτες, αυτοί που εμφανίζονται τώρα ως πατριώτες, ήταν εδώ σύλλογοι που πουλάγανε μαυραγωρίτες και που δείχνανε με τις κουκούλες τους άλλους. Και οι οποίοι κυβερνάνε μέχρι σήμερα. Απόγονοι αυτών ενώ είναι. Γιατί υπάρχουν τύποι, ας πούμε, σαν αυτούς τους καλλιτέχνες, ας πούμε, οι οποίοι πες τα πράγματα πώς είναι με το όνομά τους. Πες το ρόλο, το βρώμικο ρόλο του Κουκουέ, όλα αυτά τα πράγματα. Δεν μπορούμε να ζούμε και η νεολαία. Μπορεί να τα συχαίνεται, να βαριέται, γι' αυτό θέλω και εγώ να κάνω, να μπω στο παιχνίδι. Έχω μπει δηλαδή πολύ. Αλλά θα μπω τώρα και πιο ουσιαστικά. Θέλω να κάνω ένα φαντασιακό βελουχιώτη για να μάθω τα νέα παιδιά ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι. Ότι είναι μπανάλ να είσαι αριστερός. Το αριστερός δεν είναι μόνο ευαισθησία. Ηθική είναι τα βασικά χαρακτηριστικά. Εγώ έτσι ξεχωρίζω, λέω κάποιον αριστερό. Όταν έχει μια ηθική. Όταν μια κοπέλα έχει μια ηθική, είναι αριστερή. Μπορεί να μην το λέει να το παραδέχεται. Εγώ τη θεωρώ αριστερή. Αλλά και ένας δεξιός μπορεί να είναι ηθικός και να μην είναι λαμόγιο, ας πούμε. Αλλά το βασικό χαρακτηριστικό του αριστερού ποιο είναι, η αυτοκριτική. Αν ακούσεις μια αυτοκριτική από το ΣΥΡΙΖΑ, από το ΚΚΕ, από όλους αυτούς τους απατεώνες. Να αποτροπεί στη μύτη. Το βασικό χαρακτηριστικό του αριστερού είναι να κάνει αυτοκριτική. Να πει: εγώ έκανα λάθος, τη βάρκιζα, πούλησα αυτό, έκανα το άλλο. Αλλά είναι λαμόγια. Δηλαδή, είμαστε η μοναδική χώρα παγκόσμια που δεν έχουμε τιμωρήσει τους συνεργάτες και τους δοσύλλογους. Τους συνεργάτες των κατακτητών. Και ακόμα τα παιδιά αυτών συνεργάζονται και είναι πουλημένοι σε αυτούς, στα ξένα κέντρα αυτά. Αυτό το πράγμα πρέπει να το τελειώσουμε κάποια στιγμή.
Συνεπώς δηλώνεται, νομίζω ότι είπατε προηγουμένως, δηλώνεται κομμουνιστής. Είμαι κομμουνιστής. Είμαι αναρχοαυτός. Αν κομμουνιστής είμαι χωρίς το κο. Μουνιστής. Μάλιστα. Στις παραστάσεις σας, λοιπόν, πολιτική και σεξ, τι άλλο πουλάει? Δεν θέμα τι πουλάει. Είναι θέμα να περάσουμε καλά και να είμαστε αγαπημένοι, ρε παιδί μου. Η μεγάλη παγίδα στη δουλειά τη δική μας, επειδή την κάνω 40 χρόνια, είναι ένα, πότε να σου πω, ένα πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Ότι η επιτυχία, αυτή η επιτυχία που την έχω από τότε που ξεκίνησα, τη συνηθίζεις γρήγορα και δεν υπάρχει μετά. Δεν έχω εγώ αυτή τη χαρά. Που κανονικά, αν μπορούσα να το δω απ' έξω το πράγμα, θα πρέπει να ήμουν απέταγα, ας πούμε, που 40 χρόνια καταφέρνω και έρχονται τώρα τα εγγόνια των πρώτων μου φαν και έρχονται τα κοριτσάκια 15 χρονών, αγοράκια 15 χρονών να συζητήσουν και αυτά. Αυτό το πράγμα δεν λέει τίποτα και δεν είναι πρόβλημα δικό μου. Είναι γενικότερο, η επιτυχία συνηθίζεται και αμέσως μετά δεν υπάρχει. Που είναι πάρα πολύ... Δεν μπορώ να ευχαριστηθώ. Θέλω να είμαι λίγο ψώνιο. Δεν μπορώ να είμαι ψώνιο, γιατί θέλω να είμαι και ειλικρινής από την άλλη με τον κόσμο. Δεν μπορώ να κάνω το ψώνιο. Από την άλλη, δεν να φτιάξω πράγματα ή να κάνω τραγούδια ή να κάνω τίποτε, οτιδήποτε με κάποιο σκοπό. Όχι. Προσπαθώ με πάρα πολύ, και αυτό ήθελα να το πω από την αρχή, είναι ένα πράγμα που με καίει. Είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή η δουλειά. Και επειδή βλέπω και την κόρη μου, είναι αυτού του φυράματος, είναι ένα σαράκι αυτό που σε τρώει. Δεν ευχαριστιέσαι με τίποτα. Είσαι τελειομανής. Θες ότι μπορούσα να το κάνω και καλύτερα, θα μπορώ να το κάνω και καλύτερα. Δεν είναι ότι κάνεις το 8ωρό σου, το 10ωρό σου, τώρα έχει γίνει 20ωρο τέλος πάντων, και τελειώνεις. Εδώ είμαστε, ξυπνάς το βράδυ, έντρομος, ο στίχος αυτός με εκείνο. Κουταμάρα, δεν πάει να το κάνουμε έτσι, να κάνουμε αυτό, να βγάλουμε εκείνο. Δηλαδή, είσαι 24-24, δεν μπορείς να ευχαριστηθείς, μπορείς να είσαι σε μια παρέα. Ακόμα και σεξ να κάνεις, ας πούμε, σου έρθει μια ιδέα, κοιτάξει εκεί το κομμωδίνο και αυτό μήπως να το έκανα έτσι, να το έκανα αλλιώς. Δηλαδή είναι ένα σαράκι. Είναι ένα σαράκι αυτό το πράγμα. Και κάθε φορά μου το λέγανε και τα παιδιά, τα κορίτσια στο θέατρο που είμαστε. Έχεις κάτι. Πριν την παράσταση, έχεις κάτι. Ήμουν σαν να πεθαίνω. Τώρα που πάω στις παραστάσεις και στις πρόβες, είναι σαν να πηγαίνω στην κρεμάλα. Σαν να πηγαίνω να πεθάνω. Θέλει λίγο ακουλάρουμε πια. Δεν γίνεται. Από την άλλη, αν δεν το έχεις αυτό, δεν κάνεις καλή δουλειά. Και ήθελα να σας ρωτήσω, νιώθετε, γιατί μιλήσαμε για μια πορεία 40 χρόνων και έτσι είναι, ναι. Ότι νιώθετε ότι φθήρεστε? Φθήρομαι σωματικά και από υγεία, έτσι είναι μεγάλη φθορά. Μεγάλη φθορά, δηλαδή ψυχολογική και υγείας, δηλαδή αυτό το άγχος που σε σκάβει μέσα σου θα οδηγεί και έχω πολλά προβλήματα τέτοια, ας πούμε. Όταν φεύγεις από την ένταση και πέφτει η αδραναλίνη, σου βγαίνουν όλα τα προβλήματα αυτά, ξέρεις, να πας λίγο να ηρεμήσεις. Από την άλλη, επιτυχία σε φέρνει σε μια ισορροπία. Όχι ότι σου δίνει χαρά. Αν έρθει μια αποτυχία, που θα έρθει, δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει και μια αποτυχία. Όταν έρθει μια αποτυχία, θα σε ρίξει στα τάρταρα σου. Αλλά σου λέω, για να βγει κάτι καλό, πρέπει να βυθιστώ. Πριν από κάθε παράσταση, μια, δεν έχω κάτι. Απλώς βυθίζομαι, είμαι χάλια, πολύ χάλια όμως. Δηλαδή, βγω, το συζήταγα και με τον ντράμερ μου τώρα. Ένα μικρό παιδί και μου λέγε πώς υποφέρει αυτό το μισάωρο πριν βγούμε. Δηλαδή, αν μας δεις, όχι μόνο εμάς, είμαι διεθνώς, λέω καλλιτέχνες, την Γκάλα, στην οποιοδήποτε που, άνθρωποι που ενδιαφέρονται για αυτό που κάνουν. Για μένα είναι η κόλαση. Από τη στιγμή που βγαίνεις, η γραμμή που βγαίνεις από τα παρασκήνια να βγεις στη σκηνή, εκεί είναι, περνάς από ένα πράγμα. Βέβαια, όταν βγεις και πάρεις την αγάπη, εκεί εντάξει, έρχεσαι και ισορροπείς και μπορείς να κάνεις τη δουλειά. Αν δεν έρθει αυτό, θα πεθάνει. Είναι πολύ δύσκολο. Μην κάνετε αυτή τη δουλειά, γίνετε μικροβιολόγοι. Κάτι άλλο. Αν δεν υπήρχαν τα δικαστήρια, αν δεν υπήρχε ο ένφια, θα κάνατε παραστάσεις κάθε σεζόν σχεδόν? Ναι, μωρέ, αυτό είναι, να σου πω, έτσι κι αλλιώς και χωρίς οικονομικά κίνητρα. Τη δουλειά την κάνω βασικά για βιοποριστικούς λόγους, έτσι. Αλλά πάλι δεν μπορείς να κάτσεις. Η δουλειά είναι ψυχοθεραπεία. Δεν μπορείς να κάτσεις χωρίς δουλειά. Εγώ δεν μπορώ να κάτσω λεπτό. Θα κάνω κάτι άλλο. Και αυτή τη δουλειά την έκανα πριν σε πολιτιστικούς λόγους χωρίς να πληρώνομαι. Αλλά έκανα αυτή τη δουλειά πάλι. Κάτι θα κάνω. Δεν μπορείς. Συζητάω και με το γιο μου αυτό τώρα που είναι άνεργος.
δεν μπορεί να ζήσει αν δεν δουλεύει. Και αυτό που μα έχουν φέρει, δηλαδή υπάρχει. Ξέρεις, είναι η μεγαλύτερη καταστολή και αυτό το μεγαλύτερο όπλο που έχουν είναι αυτό το πράγμα. Να σε κάνουν άνθρωπο να μην έχει, παιδί μου, άστα τα οικονομικά. Πες τα οικονομικά, ότι πα στη μάνα σου, πα στη θεία σου και τέλο πάντων κάπω θα βολεύει. Αλλά τότε να μην ξυπνά το πρωί και να μην έχει που να πα, να μην έχει δουλειά, να μην έχει ανθρώπου να συζητήσει. Δηλαδή αυτό το θεωρώ κανονικό, νταχάω. Αυτό είναι. Οι Ναζί χτυπάνε πάλι το τέταρτο Ράι, χτυπάει τώρα με αυτόν τον τρόπο. Με την ανεργία. Γιατί νομίζω ότι η ανεργία είναι ότι ό,τι χειρότερο μπορεί να δείξει έναν άνθρωπο. Οπότε λειτουργεί η σκηνή για εσάς και ως ένα είδος ψυχανάλυσης, ψυχοθεραπείας. Ακριβώς. Βγαίνω και αν δεν αποφορτιστώ, δηλαδή δύο χρονιές που δεν το έκανα όσο έπρεπε, αρρώστησα. Δηλαδή θέλει να βγαίνει και να λες αυτά που είναι να πεις. Και να πας και τον αντίλογο και να συγκρουστείς και την καλή κριτική και την κακή κριτική και όλα. Και να έρθεις. Αυτό που θα ήθελα να σας ρωτήσω επίσης είναι αν σας αρέσει που είσαι στον τζιμάκο του ελληνικού κοινού. Βέβαια. Αυτό είναι. Σε αυτό μπορεί να είμαι αχάριστος. Γιατί είμαι αχάριστος. Αυτά που έχω πετύχει, ας πούμε. Είσαι αχάριστος, άμα δεν χαίρεσαι, τέλος πάντων. Αυτό που όταν είμαι στις μαύρες που πολύ γιατί. Όλους τους ανθρώπους τη χαίρουν, έχασα τον αδερφό μου, ήταν μικρότερος και συγκλονιστικά και τα χάσα όλα. Όταν είμαι πολύ χάλια, θα βγω έξοδο στην Κηφισίας και θα πάω μια βόλτα, θα σταματήσω τα αυτοκίνητα, κορνάρουν, θα με αγκαλιάσουν, θα αρχίσουν να λέμε διάφορα. Α, και κάπως θα ανακουφιστώ. Ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι, ρε παιδί μου, που βλέπεις και τον άλλον τα προβλήματα και τα δικά σου και αυτά. Και η αγάπη αυτή του κόσμου. Κακά τα ψέματα είναι ό,τι καλύτερο έχει αυτή η δουλειά. Το θα σταματήσει και ένα καραγκιόζη, και ένα που θα μπει στην ιδιωτική σου ζωή, και ένα που τρώσει και δεν σε σέβεται και έρχεται πάνω στο βγάλει φωτογραφία. Του αγαπάω όλου αυτού. Του αγαπάω και πραγματικά είναι αυτοί που μου δίνουν δύναμη και κουράγιο. Λίγο πριν κλείσουμε, θέλω να ρωτήσω λοιπόν. Δίνετε πολλέ συνεντεύξει στο πλαίσιο τη δουλειά. Ποια ερώτηση δεν σα έχουμε θέσει και θα περιμένατε να τη θέσουμε και να απαντήσετε. Όχι διεκπαιδευτικά, δεν θέλω να. Θέλω να παίξω ρόλο. Δεν θέλω. Τελευταία λόγω των δικών μου προσωπικών, έτσι, αυτές που εξέθεσα λίγο πριν, όλα αυτά τα προβλήματα, έχω γίνει πιο απολογητικός. Δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο. Ξέρεις, αν το βλέπα εγώ σε έναν άλλο συνάδελφο, θα έλεγα ότι βλακεία. Από την άλλη, δεν μπορώ να κρυφτώ. Δεν μπορώ να πω ψέματα. Αφού αισθάνομαι έτσι, έτσι θα μιλήσω. Κανονικά, μέχρι πριν από λίγο καιρό δεν έδινα. Παίζε ρόλο. Δηλαδή, έκανα παράσταση. Πολλές συνεντεύξεις τις έχω φτιάξει και μόνος μου. Πάρα πολλές. Δηλαδή, και τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις. Παρουσιάζοντας ένα ψεύτικο πράγμα, ένα τρολάρισμα γενικά, να παίζει με την εικόνα σου. Πολύ ωραίο. Αλλά και αυτό που κάνω παιχνίδι είναι και αυτό τώρα. Πώς το πω. Στην ουσία, και την αλήθεια να λες, είναι ένας ρόλος κι αυτός. Mm-hmm. Μ' αρέσει. Από ό,τι λοιπόν μετά το κύτταρο, μετά τις παραστάσεις στο κύτταρο, τι περιμένουμε τον Τζιμ Πανούση. Έχουμε κλεισμένες από καιρό κάποιες παραστάσεις που πρέπει να γίνουν στο Δεκέμβρη. Θα πάμε στην Κύπρο, θα πάμε στην Κρήτη, θα πάμε στην Κέρκυρα, στο Αγιάννη, να το σπάνω. Θα πάμε και έξω κάποιες σε κάποια μέρη, στην Αγγλία, στις Σεξιέλες. Και μετά αυτό που θέλω να κάνω είναι. Όλα αυτά τώρα δεν ξέρω αν θα γίνουν, σχέδια είναι. Αυτό που γράφω τώρα είναι να κάνω ένα φαντασιακό βελουχιώτη να κάνω. Αυτή την περίοδο την εμφυλιακή, ας πούμε, η οποία και εμένα με έχει κουράσει και την έχω συγχαθεί γιατί είμαι μέσα από την οικογένειά μου. Είναι πράγματα που τα κρύβουμε, τα λέμε. Αδίγει ο τενάς μας εμάς επειδή είμαστε αριστεροί και αυτός ήταν δεξιός. Άδειζε τους βόθρους του στο σπίτι μας. Δηλαδή, έχουμε περάσει, ο μπαμπάς μου δεν έπαιρνε άδεια του για μηχανάκι μέχρι το Πασόκ. Και πήγαινε με τα πόδια, ας πούμε, κουβαλώντας βαλίτσες ο άνθρωπος. Δηλαδή, υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό του ελληνικού λαού, το 70%, που αγωνίστηκε, που αντιστάθηκε και αυτό το ποσοστό είναι οι ηττημένοι του εμφυλίου που ήρθαν οι Γερμανοτσολιάδες, αυτή η μειοψηφία με των Μαυραγωρητών και των Δοσύλλογων, οι οποίοι μας κυβερνάνε μέχρι σήμερα. Λοιπόν, αυτό το έχουν κρύψει, το κρύβουν επιμελώς και από τα σχολεία και από τα. Οπότε, αν πεθάνει και η δικιά μου γενιά που εγώ τάζησα, εγώ το πρώτο νόμισμα που πιέζει στα χέρια μου ήταν το λέβα. Το βουλγάρικο λέβα γιατί στο βουνό οι αντάρτες είχαν λέβα, δεν είχαν δραχμές. Να σου πω, έμαθα γεωγραφία από το θείο μου που ήταν με το φλωράκι φυλακισμένος και είχε κάνει ένα σύστημα γεωγραφίας και μαθηματικών απίστευτο στα τετράδια γράμματος αυτός. Και εγώ έτσι έγινα πρώτος μαθητής, ας πούμε, γιατί μου έμαθε ο αντάρτης, ο θείος. Θέλω να πω ότι
όταν πεθάνουμε κι εμείς, δεν θα ξέρουν τα παιδιά τι γίνει πίσω. Και θα πρέπει να κάνουμε αυτό, εγώ θα κάνω το Βάρκιζα τέλος, να τελειώσει η Βάρκιζα, αυτή η μεγάλη προδοσία, και να πετάξουμε στην πειράτη τα όπλα τα οποία τα χρειαζόμαστε, γιατί λαός οπλισμένος ποτέ νικημένος, να πετάξουμε τα κινητά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. 15.000 και μία στραβάδια απολύομαι. 33 χρονάκια θητεία στραβάδια απολύομαι. Όλο εμένα με σηκώνει να πω μάθημα η δασκάλα. Να τη σφάξω σαν κουνέλι και θα βγω να παίξω μπάλα.